και στον υπόλοιπο πλανήτη. Σήμερα καταγράφονται 50 νοσηλίες κρουσμάτων σε όλο το νησί, ποσοστό που ακολουθεί την τάση έξαρσης που καταγράφεται σε Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αμερική βρίσκεται αντιμέτωπη και με την απειλή της γρίπης των πτηνών μετά την ανακοίνωση 3 κρουσμάτων. Υγειονομικός συναγερμός έχει σημάνει σε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με επίκεντρο το Κολοράντο από την γρίπη των πτηνών. Τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης ασθενειών των ΗΠΑ ανακοίνωσαν 3 κρούσματα της γρίπης των πτηνών. Πρόκειται για εργαζόμενους σε πτηνοτροφική μονάδα. Οι 3 εργαζόμενοι που μολύνθηκαν, όπως αναφέρει ο CDC, παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα, ενώ στάλθηκαν από τις τοπικές υγειονομικές αρχές δείγματα για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις, αφού οι προκατακτικές αναλύσεις έδειξαν πως οι 3 εργαζόμενοι μολύνθηκαν από νέο τύπο του ιού. The sweet Democratic Governor Jared Polis declared a disaster emergency over the avian flu. Αν και οι ειδικοί στο παρόν στάδιο καθησυχάζουν, αφού ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός, εν τούτη συστήνουν την προσοχή στο κοινό και απαντούν στο ενδεχόμενο να εξελιχθεί σε πανδημία. The virus changes and has changed, and if it continues, it could become more pathogenic to people, so make people sicker, and change to where it can transmit from person to person, and then, yeah, that could cause a pandemic. Ο CDC παρακολουθεί στενά την νόσο λόγω της πιθανότητας να προκαλέσει πανδημία. Εξάλλου, παγκοσμίως καταγράφεται έξαρση της γρίπης των πτηνών σε άγρια πουλιά, εκτρεφόμενα πτηνά και σε θηλαστικά, μέχρι και σε φάρμες εκτροφής αγελάδων. Όλα αυτά την ώρα που η νέα υποπαραλλαγή του κορονοϊού φλερτ βρίσκεται πίσω από την έξαρση κρουσμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αύξηση που αγγίζει το 69%. Αύξηση που καταγράφεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύουν τα μέσα στη χώρα, σημειώνεται άνοδος 17,5% στη θνησιμότητα εξαιτίας της COVID-19 και 2,2% αύξηση στις εισαγωγές ασθενών σε νοσοκομεία. Πέραν του 40% των περιστατικών κορονοϊού, εντοπίζεται υποπαραλλαγή φλερτ. Και στην Κύπρο είναι αυτή η υποπαραλλαγή έφερε αύξηση περιστατικών στην κοινότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης, τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται σε ηλικίες 40 μέχρι 50. Ωστόσο, όλο ένα και περισσότεροι ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας παίρνουν το κατόφλι των νοσηλευτηρίων. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 50 με κορονοϊό, εκ των οποίων οι 2 στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.